Λάρνακα θα πάμε. Στη Λάρνακα. Πάμε Λάρνακα. Σταύρο. Σταύρο. Καλημέρα. Καλημέρα Σταυριανή, Σταύρο, κυρίες και κύριοι. Από την Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Λάρνακας είναι μαζί μας η Μαρίνα Χριστοδουλίδου, επιμελήτρια της έκθεσης, της ατομικής έκθεσης της Εύφη Σαβίδη, A Territory Without Terrain, με την οποία θα μας μιλήσει για αυτή την ξεχωριστή έκθεση, πίσω από την οποία κρύβεται μια σημαντική ιστορία. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλωσορίσατε στην έκθεση A Territory Without Terrain, η οποία αφορά στη ζωή των πολιτικών προσφύγων που έχουν ζήσει στο Richmond Village στις βάσεις της Δεκέγια στη Λάρνακα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έργο της Εύφης Σαβίδη. Η ιστορία του A Territory Without Terrain και των ανθρώπων που έχουν ζήσει στο Richmond Village έχει ξεκινήσει στις 9 Οκτωβρίου του 1998, όπου μια υπερπλήρης βάρκα ξεκινά ένα ταξίδι από τον Λίβανο προς την Ιταλία, για ένα καλύτερο μέλλον, με απάτριδες και πολιτικούς πρόσφυγες από το Σουδάν, από την Αιθιοπία, από την Συρία. Και δυστυχώς το ταξίδι αυτό σταματά στις βάσεις του ακροτηρίου στη Λεμεσό, όπου οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν και να μείνουν εκεί για 2 χρόνια, αναμένοντας να δουν πώς θα μπορέσουν να προχωρήσουν το ταξίδι τους. Από τότε, από το 2000, είχαν μεταβεί στις βάσεις της Δεκέγειας, όπου και έζησαν εκεί για 18 χρόνια, αναμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθεί η δική τους ιστορία. Και τελικά μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι? Ναι, το 2019 τους δόθηκε πια η άδεια, έτσι ώστε να μεταβούν στην Βόρεια Αγγλία και ξεκίνησαν ένα νέο κεφάλαιο της ζωής τους. Η έκθεση εδώ τι περιλαμβάνει? Η έκθεση εδώ περιλαμβάνει έργα όπως βίντεο art, φωτογραφία, κείμενα, αλλά και αρχαιακό υλικό, όπου η εικαστικός Εύφη Σαβίδης μοιράζεται μαζί μας οικογενειακές αλλά και προσωπικές ιστορίες των πολιτικών προσφύγων που είχαν ζήσει εκεί. Και βλέπουμε εδώ πίσω μας στο monitor να μεταδίδουμε τον Εμμάνουελ. Ναι. Ο Εμμάνουελ είναι ένας πολύ σημαντικός ήρωας, θα μπορούσαμε να πούμε, για την αφήγηση που ξεδιπλώνεται στην έκθεση, αφού ήταν και η πρώτη επαφή της εικαστικού για την απαρχή αυτής της δουλειάς το 2016. Ο Εμμάνουελ τότε ήταν έφηβος 15 ετών, όπου διηγείται την ιστορία του και προσπαθεί να αντιληφθεί το καθεστώς της ζωής του. Προσπαθεί να κατανοήσει δηλαδή τι θα πει να είσαι ένας πολιτικός πρόσφυγας, να πηγαίνει σε ένα ελληνικό σχολείο στην Ξυλοτύμπου και παράλληλα να περιμένεις να δεις ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στη ζωή σου. Μία από τις ιστορίες την οποία ξεχωρίζω σε αυτή την αφήγηση του βίντεο είναι όταν ο Εμμάνουελ, λόγω και της αγγλικής γλώσσας με τον οποίο νιώθει πιο εξοικειωμένος, μοιράζεται μαζί μας ότι κερδίζει ένα βραβείο για ένα ταξίδι στην Ευρώπη, στο οποίο όμως δεν μπορεί να μεταβεί, γιατί δυστυχώς δεν έχει ο ίδιος διαβατήριο. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία πάντως. Ο Εμμάνουελ γεννήθηκε. Γεννήθηκε στην Κύπρο και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι τώρα, παρά το ότι βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάνει τις προσπάθειες του για να σπουδάσει, εν τούτης δεν έχει ξεχάσει την Κύπρο και η επιθυμία του και πόθος του είναι να επιστρέψει στη χώρα μας, στη χώρα που γεννήθηκε, έτσι. Σωστά. Όλοι οι άνθρωποι που είχαν ζήσει στο Richmond Village και λόγω του κλίματος που είναι αρκετά οικείο της Μεσογείου, νιώθουν πολύ κοντά και νοσταλγούν την Κύπρο. Από την άλλη, νιώθουμε ότι έτσι ο Εμμάνουελ, όντας έτσι ένα νεαρό παιδί, είναι αρκετά χαρούμενος που βρίσκεται τώρα στην Αγγλία. Όμως, κυρίως οι γονείς των παιδιών που είχαν ζήσει στο Richmond Village νοσταλγούν τον τόπο εδώ. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε, Σάντρο. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι 4 του Σεπτέμβρη, με ωράριο λειτουργίας 9 με 1 το μεσημέρι, 4 με 7 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι η ώρα 1 το μεσημέρι και η είσοδος είναι. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι γνωστή η ιστορία αυτή, πώς εξελίχθηκε και η δημοσιοποίησή της και η άσκηση πιέσεων προς τη Βρετανική κυβέρνηση είναι αυτή που υποχρέωσε να απεγκλωβίσει όλο αυτόν τον κόσμο 18 χρόνια μετά που τους είχε σε ένα περιφραγμένους τέλος πάντων και κλειδωμένους σε ένα κλουβί. Γεννήθηκαν παιδιά, έγιναν έφηβοι, μεγάλωσαν μέσα σε εκείνο το συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα.